Κέρασέ τον, ναι. Και εσύ δεν πρέπει σου λέγα. Ποιος. Βρες κουμπάρε. Έπα, λένε πως κάνεις και... 9.000. Έχω κάνει και... 28.828 νέα κρούσματα. Αμοναχός. Ποιο είδα και αμοναχός, κουμπάρε. Με την παραλλαγή όμικρον. Ποιος. Τελευταία μίλια δεν θα ξαναπείτε. Τέλος. Τα τελευταία μίλια θυμάμαι το είχε πει ο κ. Πρωθυπουργός πριν τη Δέλτα, κ. Σομπουλού. Πριν τη Δέλτα. Στις αρχές του καλοκαιριού ήταν. Ακριβώς, άρα πριν τη Δέλτα. Και κατά τη γνώμη μου, μακάρι να το ξαναπεί. Όμως είναι και το τελευταίο μίλι προς την ελευθερία. Και να σας πω και γιατί. Όταν πουλάς τουρισμό και είσαι ο Πρωθυπουργός μιας χώρας, πρέπει να πουλάς προς τα έξω στους πιθανούς σου πελάτες ότι είσαι μια υγειονομικά ασφαλής χώρα. Ο τουρίστας δεν είναι απλός τουρίστας. Και πράγματι, και αυτή η δήλωση του κ. Πρωθυπουργού και όλη η στρατηγική μας είχε αποτέλεσμα χιλιάδες άνθρωποι δούλευαν στην Ελλάδα, κάνουν τζίρο και πήγανε καλά. Άρα αφήστε τις ειρωνίες τον κ. Πρωθυπουργό. Ο τουρίστας είναι αυτός που φέρνει χρήματα στη χώρα. Άρα πάντοτε θα κάνουμε κάποια θυσία. Θυσιάστηκα για σένα, θυσιάστηκα. Η κυρία Σοφούλη ειρωνεύτηκε τον κ. Μητσοτάκη και έκανε λάθος. Θα σε μαλώσω. Βέβαια. Η δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη ήταν ολόσωστη τη στιγμή που το είπε, διότι είμαστε μια τουριστική χώρα, από αυτό ζουν χιλιάδες συμπολίτες σας, σας πληρώνουν διαφημίσεις στο Sky για να κάνετε εκπομπή. Γεια σκασμός, κυρία Ελένη, που τολμάς να μου σηκώσει και φωνή. Γεια σκασμός! Και πρέπει να σταματήσετε συνεχώς να δείτε τη χώρα. Μην εκνευρίζεστε. Λοιπόν, άρα πολύ καλό σε καλοκαιρινό και το είπε άριστα. Το παρακάνετε τώρα. Το είπε άριστα ο κ. Πρωθυπουργός. Άριστα. Και τον Πρωθυπουργό μας, Κυριάκο Μητσοτάκη, θεόπεμπτο. Αν πρέπει να το ξαναπούμε, να πάει καλά, δεν το ξαναπούμε. Ο τουρίστας δεν είναι απλός τουρίστας. Ο Πρωθυπουργός αναχώρησε χθες από την Αθήνα και θα επιστρέψει αύριο. Πώς την πάτησα, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω έτσι, ρε παιδί μου. Κυριάκος Μητσοτάκης, στα 2,5 χρόνια που είναι πρωθυπουργός. Happy traveler! Οι μέρες εκτός του μεγάλου Μαξίμου είναι ελάχιστες. Γελάνε και τα τσιμέντα, να το πω και ποδοσφαιρικά. Εμείς πάντως σχεδιάσαμε φέτος τον προϋπολογισμό με την υπόθεση ότι η πανδημία ως οικονομική μεταβλητή θα φύγει σταδιακά από τις αρχές του 2022. Ναι, βουλευτής καλοχαιρέτας. Ναι, τελείωσε. Θα φύγει σταδιακά από τις αρχές του 2022. Μαλακά, πιο μαλακά, πες τα τουλάχιστον πιο μαλακά. Γιατί η κυβέρνηση δεν κάνει κάτι για να φθηνίνουν τα rapid test και τα μοριακά test? Τι είναι να φθηνίνουν τα rapid test? Εννοώ να μην κάνει 60 ευρώ το PCR. Έχουμε διατίμηση στο rapid test και στο PCR και έχουμε και τις φθηνότερες τιμές στην Ευρώπη. Λοιπόν, μας ασφάλιγα. Τι καταπληκτικός ψεύτης είσαι εσύ. Και θαυμάζω. Διότι αν η κυβέρνηση επιδοτήσει rapid για όλο τον πληθυσμό ασταμάτητα και για πάντα, είναι δισεκατομμύρια. Και θα χροκοπήσουμε, θα έχουμε μνημόνιο. Αυτό θέλετε? Δεν θέλουμε μνημόνιο. Μπράβο. Άσε να πάτσα. Λοιπόν, έχουμε φουντώνετε, σώρτε και εσείς. Το rapid είναι, επαναλαμβάνω, το φθηνότερο στην Ευρώπη. Τέλεια. Και επειδή είναι το φθηνότερο. Έχετε καλή κυβέρνηση και έχουμε τη φθηνότητα τιμή στην Ευρώπη. Συγχαρητήρια για την ψήφα σας και την εκλογή σας. Γιατί μας ψηφίζετε, παιδιά, κόσμο? Μαζόχες είναι. Τι είπατε? Μαζόχες είναι. Δεν σκάσατε. Υπάρχουν ούκο λίγες μελέτες οι οποίες λένε ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν παίζουν τον πιο σημαντικό ρόλο στη διάδοση του ιού. Η μάσκα θα είναι υποχρεωτική σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ειδικά για τους κλειστούς χώρους των σούπερ μάρκετ ή των μέσων μαζικής μεταφοράς. Είναι υποχρεωτική η χρήση διπλής μάσκας ή μάσκας υψηλής προστασίας N95. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν παίζουν το πιο σημαντικό ρόλο στη διάδοση του ιού. Είναι μάσκα υψηλής προστασίας. Αυτή εδώ, από τότε που βγήκαν αυτές οι ανακοινώσεις, συνεχώς αυξάνεται η τιμή της. Κάποιοι κερδοσκοπούν. Ξέρετε, αν αυτό στοιχίζει 1 ευρώ και έχεις 5 παιδιά και παίρνεις 600-700 ευρώ το μήνα, σημαίνει ότι θέλεις
5 ευρώ την ημέρα, 150 ευρώ το μήνα, για να έχεις μια τέτοια μάσκα για να μετακινηθούν τα παιδιά σου και εσύ. 150 ευρώ το μήνα. Καλά, αυτό δεν είναι ημερήσιας χρήσης. Ημερήσιας χρήσης μας λένε ότι είναι. Ημερήσιας χρήσης. Ημερήσιας χρήσης. Ημερήσιας χρήσης. Και μάλιστα, καταλάβατε, αντιλαμβάνεστε. Πατήρος άσχετος είναι. Τι μάθετε. Άλλη γλώσσα μιλάμε να σε ψέτα. Να πάμε πιο καλά στο Χαρτούμ. Η πανδημία ακολουθεί πτωτική τάση. Μετά το μέτρο που πήραμε, μακάρι, οι εμβολιασμοί αυτοί. Μήπως είστε αρκετά έτσι κατηγορηματικοί και δεν θα έπρεπε να κρατήσετε μια πισινή εισαγωγικά, κύριε Γεωργιάδη, μήπως μας βρει στην πορεία κάτι άλλο. Και τι σας κάνει έτσι τόσο σίγουρους ότι θα μέχρι τις γιορτές θα πορευτούμε σε αυτό το, σε αυτό το μοντέλο. 12 Δεκεμβρίου είμαστε σήμερα, κύριε Καντώνα, και η πανδημία είναι σε σαφέστατα πτωτική τάση. Είναι λίγο πρόωρες αυτές οι δηλώσεις, γιατί βλέπουμε τη μετάλλαξη όμικρον έφτασε στη χώρα μας. Δεν ξέρουμε αν θα επικρατήσει, δεν ξέρουμε πώς θα κινηθεί αυτός ο ιός αύριο. Καταλαβαίνω ότι άμα πάνε τα πράγματα καλά θα στεναχωρηθείτε λίγο, δεν κάνει καλό στην τηλεθέα να πήγουν καλά τα πράγματα. Δεν θα στεναχωρηθείτε. Αλλά σας διαβεβαιώ, θα πάρουν τα πράγματα πάρα πολύ καλά, μην ανησυχείτε. Να γυρίσετε την πλάτη σε κάθε τσαρλατάνο. Άρα δεν πρόκειται να δούμε άλλο σκληρά μέτρα εν όψη των εορτών των Χριστουγέννων. Να κάνουμε γιορτές χωρίς να ανάγκη νέων μέτρων και με καλούς τζίρους. Το βλέπες. Το έπαιξες. Και φέτος είναι ότι οι καλύτερες γιορτές είναι οι ασφαλείς γιορτές. Αυτή τη στιγμή δεν χρειαζόμαστε νέα μέτρα. Δεν χρειαζόμαστε νέα μέτρα. Ενδεχομένως τυχόν λήψη μέτρων 2-3 μέρες πριν την πρωτοχρονιά θα δημιουργήσουν ένα πρόβλημα μεταφοράς της διασκέδασης και της ψυχαγωγίας στους κλειστούς χώρους των σπιτιών, μας οδήγησε στην απόφαση τα μέτρα να ισχύουν από 3 πρώτου. Εμείς έχουμε έναν σχεδιασμό. Πάνω στο σχεδιασμό προχωράμε. Τα μέτρα τα οποία ήταν να εφαρμοστούν 3 πρώτου θα εφαρμοστούν από αύριο 6 ώρα το πρωί και εξειδικεύονται ως ακολούθως. Αναφορικώς με τη διασκέδαση και την εστίαση, το ωράριο λειτουργίας θα είναι μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ. 12, παρά. Πού πας? Να κάτσω. Αν δεν είναι για να κάτσεις, κλείσατε. Κλείσατε. Κλείσαμε, κλείσαμε. Είσαι το καλός Χριστιανέ. Θα επιτρέπεται διασκέδαση και εστίαση μόνο με καθήμενο, μόνο για καθήμενους. Κάτσε καθίστη, μη με παιδεύεις, θα μας πάνε με. Σε τραπέζια 6 ατόμων, χωρίς ορθίους, ενώ θα απαγορεύεται πλήρως και η μουσική. Ενδεχομένως τυχόν λήψη μέτρων 2-3 μέρες πριν την πρωτοχρονιά θα δημιουργήσουν ένα πρόβλημα μεταφοράς της διασκέδασης και της ψυχαγωγίας στους κλειστούς χώρους των σπιτιών. Έχετε για βρυσούλες, λογκύβουνάρα κούλες. Έχετε για βρυσούλες, λογκύβουνάρα κούλες. Πάει ο παλιός ο χρόνος, ας γιορτάσουμε παιδιά. Και το χώρος μου ο πόνος, ας κοιμάται στην καρδιά. Ησυχία! Έχουν πολύ οργανωθεί, παιδιά. Να πλύνουμε τα χέρια μας, παιδιά. Δεν τους ξεφεύγει ούτε μικρόβιο της χολέρας. Η αδερφή σου θέλει να πάει σινεμά. Μάσκες θα βάλουμε. Κάθε μέρα τα ίδια ακούω. Να κάτσεις στο σπιτάκι σου, κυρία μου. Δεν βλέπω την ώρα και τη στιγμή να αρχίσω δουλειά. 36 του μηνός. Το κακό σου το καιρό. Κάνε μια ευχή. Το πρωί θα σε στείλει στο χωριό. Εμένα μου αρέσει Μύκονο. Να έρθουν οι μουσικές. Να βγάλω και εγώ το άχτι. Τα όργανα. Νήσου, γκραν. Γκραγκάσα. Μια ζωή την έχουμε. Τα νεύρα σου είναι λίγο πρόσφατα. Πρέπει να λάβετε αυστηρά μέτρα, κύριε Γυμνασιάδη. Θα τη πω το λίγο. Απαγορεύεται η είσοδο. Τι απαγορεύεται. Δεν με ενδιαφέρει, εγώ έχω κάνει εμβόλιο. Έχω και το πιστοποιητικό, θέλει να σα το δείξω. Ναι, ορίστε να. Βγαίνετε έξω. Ω, βέσαι, βέσαι. Βγαίνουμε έξω. Να παίξουμε την ζωή μα κορώνα γράμματα. Σκάσε, ψέφισε τον αποκίτη. Δύσκολα τα χρόνια που περνάμε. Το έχω παρατηρήσει κι εγώ. Το άλλο όμω το παρατήρησε. Το οποίο. Βλέπει όπω και να έρχονται τα πράγματα, η ζωή είναι πάντα όμορφη.